Ο Θανάσης Διάκος. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος Νικόλαος Μασαβέτας. Ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές και πρωτομάρτυρες της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο χωριό της Άνω Μουσουνίτσας του νομού Φωκίδας το 1788. Μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και το 1820 έγινε αρματολός στη Λιβαδιά. Εγγονός ενός ντόπιου κλέφτη, είχε έφεση στη θρησκεία και σε μικρή ηλικία στάλθηκε από τους γονείς του στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κοντά στην Αρτοτίνα για την εκπαίδευσή του. Έγινε μοναχός σε ηλικία 17 ετών και λόγω της αφοσίωσής του στη χριστιανική πίστη και της ιδιοσυγκρασίας του έγινε πολύ γρήγορα διάκος. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει πως όταν ο διάκος ήταν μοναχός, ένας Τούρκος πασάς πήγε στο μοναστήρι με τα στρατεύματά του και εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση του νεαρού μοναχού. Ο διάκος προσβλήθηκε από τα λεγόμενα του Τούρκου και μετά από καυγά τον σκότωσε. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει στα κοντινά βουνά και να γίνει κλέφτης. Αρχικά κλέφτης υπό την εξουσία διαφόρων καπετάνιων της Ρούμενης, διακρίνεται σε διάφορες συγκρούσεις με τους Τούρκους. Υπήρξε αρματολός για ένα χρόνο στο στρατό του Αλή Πασά, τον ίδιο καιρό με τον Οδυσσέα Αντρούτσο. Όταν ο Αντρούτσος έγινε καπετάνιος μιας μονάδας αρματολών στη Λιβαδιά, ο Διάκος ήταν για ένα χρόνο πρωτοπαλίκαρό του. Στα χρόνια που ακολουθούν και καταλήγουν στην Επανάσταση του 1821, ο Διάκος είχε φτιάξει τη δική του ομάδα κλεφτών και όπως πολλοί άλλοι καπετάνοι κλεφτών και αρματολών γίνεται μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Σύντομα, μετά από το ξέσπασμα των εχθροτήτων, ο Διάκος και ένας ντόπιος καπετάνιος και φίλος, ο Βασίλης Μπούζγος, οδήγησαν ένα απόσπασμα μαχητών στη Λιβαδιά με σκοπό την κατάληψή της. Την 1η Απριλίου 1821, μετά από 3 μέρες άγριας μάχης από σπίτι σε σπίτι και το κάψιμο του σπιτιού του Μύραγα, συμπεριλαμβανομένου και του Χαρεμιού, η πόλη έπεσε στους Έλληνες. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1821 έπεσε και η Λιβαδιά, η πρωτεύουσα της Ανατολικής Στερεάς. Ο Αθανάσιος Διάκος μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος των Ελλήνων από τον εξώστη της Μητρόπολης. Ένα πλήθος που είχε μεθύσει από το γλυκό κρασί της Λευτεριάς που μόλις είχε δοκιμάσει. Τα τελευταία λόγια του ήταν 2 στίχοι από το Θούριο του Ρίγα. «Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Ο Χουρσίτ έστειλε 2 από τους ικανότερους διοικητές του από τη Θεσσαλία, τον Ομέρ Βριώνη και τον Κιωσέ Μεχμέτ, επικεφαλής 8.000 Τούρκων, με διαταγή να καταστήλουν την Επανάσταση στη Ρούμελη και μετά να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο και να σταματήσουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Ξεκίνησαν από την Ήπειρο ο Ομέρ Βριώνης και ο Κιωσέ Μεχμέτ με 8.000 στρατιώτες, Τούρκους και Αρβανίτες και με 1.000 καβαλάριδες να διαλύσουν τα επαναστατικά σώματα των Ελλήνων και να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους γιαούριδες για το θράσος που είχαν να τα βάλουν με την Τουρκιά. Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται δύσκολα για τους Έλληνες. Ωστόσο, δεν έχασαν το θάρρος τους. Ο Διάκος, ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς, οι 3 από τους πιο ισχυρούς οπλαρχηγούς της Ρούμελης, συναντήθηκαν στις Κομποτάδες, κάτω από τον ίσκιο των αιωνόβιων πλατάνων. Κουβεντιάσανε, συμφωνήσανε και αποφάσισαν να κλείσουν το δρόμο των Τούρκων. Διάλεξαν σαν τον Λεωνίδα της Σπάρτης τα στενά των Θερμοπυλών. Όχι ακριβώς το ίδιο μέρος, αλλά πιο κάτω. Η δύναμη των Ελλήνων δεν ξεπερνούσε τους 1.500 άντρες. Ο Διάκος πρότεινε να κλείσουν τα 3 περάσματα της περιοχής. Στη γέφυρα της Αλαμάνας τα περίμενε ο ίδιος τους Τούρκους. Στη γέφυρα του Γουργοποτάμου ο Διοβονιώτης και ο Πονοριάς στα υψώματα της Χαλκομάτας. Ο Τούρκικος στρατός του Ομέρ Βριώνη και του Κιωσέ Μεχμέτ, χωρισμένος στα 2, ξεκίνησε στις 23 Απριλίου από το Λιανοκλάδι και τη Λαμία.
γρήγορα ήρθε σε επαφή με τις ελληνικές δυνάμεις. Οι πολυάριθμοι Τούρκοι κατάφεραν να αποθήσουν το Διωγγουνό. Οι άντρες του Πανουριά πολέμησαν με γενναιότητα, αλλά είχαν την ατυχία να δουν τραυματισμένο τον αρχηγό τους και έτσι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Όλη η δύναμη των Τούρκων κατευθύνθηκε τώρα προς τη γέφυρα της Σαλαμάνας, όπου τους περίμενε ο Θανάσης Διάκος. Η σύγκρουση των δύο αντιπάλων ήταν τρομερή. Οι Έλληνες στέρισαν κυριολεκτικά τα κορμιά των Τούρκων που όλο και πλησίαζαν. Όση όμως γενναιότητα και αυτοθυσία κι αν έδειχναν οι Έλληνες, τους ήταν αδύνατο να σταματήσουν τις χιλιάδες των Τούρκων. Ο Μπούζγος, φίλος στενός του Διάκου, τον παρακάλεσε να αποσυρθούν για να σώσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παλικαριών τους. Ο Διάκος επέλεξε να μείνει και να παλέψει μαζί με 48 συμπολεμιστές του σε μια απελπισμένη μάχη σώμα με σώμα λίγες ώρες πριν συντριβούν. «Εγώ θα μείνω», ήταν η απάντηση του Διάκου. Με δάκρυα στα μάτια ο Μπούζγος τον νικέτεψε να αλλάξει την αποφασή του. Ο Διάκος ήταν αμετάπιστος. Θα έμενε εκεί να πολεμήσει ώσπου να πεθάνει, έτσι όπως είχε κάνει στο ίδιο μέρος πριν εκατοντάδες χρόνια ο Λεωνίδας. Και έμεινε. 48 παλικάρια που ξέγραψαν τη ζωή τους και αποφάσισαν να τον συντροφεύσουν στη μεγάλη θυσία. Οι Τούρκοι δεν άργησαν να τους κυκλώσουν. Δεκάδες από αυτούς στερίστηκαν από τα βόλια των γενναίων Ελλήνων και στο τέλος, όταν σώθηκαν τα μπαρουτόβουλά τους, άρχισαν να πολεμούν σώμα με σώμα, με τα γιαταχάνια, με τα μαχαίρια, με τα γυμνά χέρια και τα δόντια. Ο Αθανάσιος Διάκος, ο τιτάνας αυτού του αγώνα, τραυματίστηκε στο δεξί του ώμο και δεν μπορούσε να δουλέψει το γιαταχάνι. Το πιάσε τότε με το αριστερό χέρι. Μια σφαίρα έσπασε το σπαθί του και μια άλλη το βραχίωνά του. Τότε όρμηξαν οι εχθροί, τον έπιασαν ζωντανό και τον μετέφεραν στη Λαμία στις 22 Απριλίου του 1821. Στο δρόμο, ο Διάκος, βλέποντας την ανθισμένη φύση, είπε το περιλάλητο: «Για δες καιρό που διάλεξε, ο χάρος να με πάρει. Τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει γη χορτάρι». Ο σοβαρά πληγωμένος Διάκος σύρθηκε από τους Τούρκους μπροστά στον Ομέρ Βριώνη, ο οποίος προσφέρθηκε να τον κάνει ανώτερο αξιωματικό στον Οθωμανικό στρατό, αν αλλαξοπιστούσε και ασπαζόταν το Ισλάμ. Ο Διάκος αρνήθηκε απαντώντας: «Εγώ Ρωμιός γεννήθηκα, Ρωμιός και θα πεθάνω». Ο Βριώνης έκανε ανάκριση για να μάθει την έκταση του επαναστατικού κινήματος και πρότεινε και αμνηστία στο Διάκο. Εκείνος όμως αρνήθηκε. Όταν τον απείλησαν, ο Διάκος απάντησε στους βασανιστές του ότι η Ελλάδα έχει κι άλλους Διάκους. Ήξερε πως θα τον περίμενε σίγουρος θάνατος, αλλά δεν δίνασε. Από τη στιγμή που έμεινε στη γέφυρα της Σαλαμάνας, είχε ξεγράψει τη ζωή του. Την άλλη μέρα, στη Λαμία οι Τούρκοι του διάλεξαν το πιο μαρτυρικό θάνατο. Τον σούβλησαν ζωντανό. Έπνιξε τους φοβερούς πόνους του χωρίς να βγάλει βονγκητό το γενναίο αυτό παλικάρι της Ρούμενης, ο Λεωνίδας του 1821. Λίγο πριν ξεψυχήσει, βλέποντας γύρω του το όργιο της άνοιξες, ψιθύρισε με παράπονο: «Για δες καιρό που διάλεξε, ο χάρος να με πάρει. Τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει γη χορτάρι». Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στις 23 Απρίλη του 1821 που άφησε την τελευταία του πνοή ο Θανάσης Διάκος. Οι τρομαγμένοι κάτοικοι της Λαμίας είχαν κλειστεί στα σπίτια τους περιμένοντας να αρχίσει η σφαγή. Ολόγυρα στο σουβλισμένο Θανάση Διάκο, οι βασανιστές του βάλανε πάνω στην κοπριά 80 περίπου κεφάλια πολεμιστών της Σαλαμάνας. Ανάμεσα σε αυτά, του επισκόπου Σαλώνων Ισαΐα, του αδερφού του Παπαγιάννη, του Μπακογιάννη, του Καλίβα, του Γιάννη Παπαχαντζή, του αδελφού του Διάκου Κώστα Μασαβέτα και πολλών άλλων αγωνιστών. Η λαϊκή μούσα και η εθνική συνείδηση
έψαλαν περισσότερο από κάθε άλλον τη φιλοπατρία του, την Αντρία του και τις άλλες αρετές του Θανάση Διάκου, που παραμένει αιώνιο σύμβολο επαναστάτη και αγωνιστή. Ο βάναυσος τρόπος του θανάτου του, στα χέρια των Τούρκων, τρομοκράτησε αρχικά το λαό της Ρούμελης, αλλά η γενναία στάση του κοντά στις Θερμοπύλες, που θυμίζει την ηρωική άμυνα του Λεωνίδα απέναντι στους Πέρσες, τον έκανε μάρτυρα για τον απελευθερωτικό σκοπό. Σήμερα υπάρχει ένα μνημείο κοντά στη γέφυρα της Σαλαμάνας, το σημείο της τελικής μάχης. Δημιουργήθηκε κενοτάφιο στην οδό Καλύβα Μπακογιάννη. Στήθηκαν πρωτομές και ανδριάντες, μαρμάρινοι και χάλκινοι. Φιλοτεχνήθηκαν ανάγλυφα και εικόνες. Διοργανώθηκαν γιορτές και αθλητικοί αγώνες. Το όνομά του έγινε τίτλος περιοδικού και εφημερίδων, σκοπός συλλόγων και προσωνύμια αυτών. Δόθηκε το όνομά του σε ομοσπονδίες ξενιτεμένων σε άλλες υπήρους ρουμελιωτών. Πλατείες δε και δρόμοι σε όλη την Ελλάδα φέρουν το όνομά του. Διαδρομές στη νεοελληνική τέχνη. Ο Αθανάσιος Διάκος, ωραίος αρματολός και συναρπαστικά γενναίος. Πολύ περισσότερο που ήταν κληρικός. Συγκλώνησε το Πανελλήνιο όχι μόνο με τον ηρωισμό, αλλά και με το φοβερό θάνατό του, που ήρθε να αναπτερώσει την ωραία ελπίδα για λευτεριά με την αντίστασή του στην Αλαμάνα. Τραγουδήθηκε σαν αιώνιο σύμβολο αντίστασης, έγινε λαϊκός ήρωας και θέμα σε εκατοντάδες ποίηματα. Ο Θανάσης Διάκος τιμήθηκε και τιμάται σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Λαμία, όπου μαρτύρησε γιατί άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στην κρίση και στο συναίσθημα του ελληνισμού. Η επίδραση αυτής της θυσίας και του μαρτυρικού θανάτου του εκδηλώθηκε στην αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, στην επιστήμη της ιστορίας, στο θέατρο, την ποίηση, την πεζογραφία, στη δημοτική ποίηση. Θεωρείται η θυσία του εισάξια εκείνης του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Αρχιτέκτονες χάραξαν πλατείες και δρόμους για να δοθεί το όνομα του Διάκου. Στη Λαμία στήθηκε το υπέροχο αγαλμά του. Οι γλύπτες έφτιαξαν επιβλητικούς χάλκινους ανδριάντες του. Εξίσου επηρεάστηκε η ζωγραφική τέχνη από τους ανώνυμους και επώνυμους λαϊκούς ζωγράφους μέχρι τους φτασμένους χειριστές του Προστήρα, απεικονίζεται η Λεβετιγιά και η Χάρη του Θανάση Διάκου σε αναρρύθμιτα πορτρέτα. Λαϊκές ζωγραφιές με θέμα τη θυσία του πρωτομάρτυρα της Επανάστασης Θανάση Διάκου, που θα παραμείνει για πάντα στην ιστορία με ολόχρυσα γράμματα ως ήρωας και ως αθάνατος παντοτινός Έλληνας.